Καλησπέρα. Ευχαριστώ όσους μείνετε για να ακούσετε για τις θυματιώδεις πεζοκοτικές συλλογές. Πιστεύω αρκετά σημαντικό κεφάλαιο, και το οποίο είναι μια οντότητα η οποία συναντάται όλοι όσοι ασχολούνται με πνευμονολογία, ειδικά στην κλινική. Πόσο συχνή είναι η θυματιώδης πεζοκοτική συλλογή, εξαρτάται σε ποια χώρα βρίσκεστε. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για τη δεύτερη πιο συχνή αιτία εξωπνευμονικής θυματίωσης. Η πρώτη ποια είναι, ξέρετε? Λεμφαδένες. Πρώτα οι λεμφαδένες, μετά είναι η πεζοκοτική πλευρίτιδες. Τώρα, ανάλογα με ποια χώρα είσαι, στις αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες εντάσσουμε προφανώς και την Ελλάδα, ένα μικρό ποσοστό των αστέρων με θυματίωση τελικά αναπτύσσουν θυματιώδη πλευρίτιδα. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτές τις χώρες, αποτελεί την τέταρτη αιτία πεζοκοτικής συλλογής, την τρίτη αιτία εξυδρωματικής πεζοκοτικής συλλογής. Η μέση ηλικία στις αναπτυγμένες χώρες είναι πάνω από 50 έτη. Και συνήθως πρόκειται για reactivation, τώρα αναζωπήρωση να το πούμε, επανενεργοποίηση να το πούμε, δηλαδή ασθενείς που έχουν παλιές βλάβες, πιθανώς στην ακτινογραφία του, οι οποίοι κάνουν μια αναζωπήρωση, επανενεργοποίηση του μικροβίου και κάνουν θυματιώδη πλευρίτιδα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντίθετα, είναι μια πολύ συχνή εκδήλωση της θυματίωσης. Το 30% των ασθενών με θυματίωση έχουν θυματιώδη πεζοκοτική συλλογή, θυματιώδη πλευρίτιδα, και το 30 με 86% ανάλογα τη χώρα και την επίπτωση της θυματίωσης μπορεί των πλευρητιδών να είναι θυματιώδης αιτιολογίας. Οι ασθενείς γενικά με HIV, που συνήθως είναι και σε χώρες αναπτυσσόμενες, έχουν πολύ συχνά πεζοκοτική συλλογή, θυματιώδη πλευρίτιδα, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό δεν ισχύει για άλλο είδος ανοσοκοτοστέλες, π.χ. νεφροπαθείς ή με μεταμόσχευση νεφρού, δεν κάνουν πιο συχνά θυματιώδη πλευρίτιδα από τους μη ανοσοκατασταλμένους άλλων αιτιολογίας. Λοιπόν, η παθογένεση. Σε γενικές γραμμές παλιότερα θεωρούταν ότι η θυματίωση πλευρίτιδα είναι αποτέλεσμα πρωτοπαθού σωματίου, εκδήλωση πρωτοπαθού σωματίου. Αυτό δεν ισχύει όπως είπαμε και πριν. Μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθή είτε μεταπρωτοπαθή, είτε δευτεροπαθή, το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχει πρωτοπαθή θυματίωση, απλά να το πούμε η θυματίωση η οποία εκδηλώνεται 2 χρόνια από τη μόλυνση, και η μεταπρωτοπαθή θυματίωση ή δευτεροπαθή θυματίωση είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, που είναι μετά από 2 χρόνια από τη μόλυνση. Πού οφείλεται η θυματίωση πλευρίτιδα? Μπορεί να είναι από ρήξη περιφερικής πνευμονικής αιστείας, μπορεί να είναι όμως και αιματογενής, λεμφογενής και κατά συνέχεια αιστού. Ουσιαστικά η προσβολή του πεζοκότα από το μυκοβακτηρίδιο. Η προσβολή είναι μικρή, δηλαδή η ποσότητα του μικροβίου που υπάρχει στις θυματιώδεις πλευρίτιδες είναι μικρή. Αυτό που γίνεται είναι αντιδρά ο πεζοκότας με μια αντίδραση περιβεστίας τύπου 4, σαν τη μαντού δηλαδή, που τη μετράμε μετά από 3 μέρες, έτσι δεν είναι, 2-3 μέρες. Και κάνει παραγωγή υγρού, εξυδρώνει υγρό, αυξημένη φλεγμονή, διαπερατότητα, μείωση νευρικής παροχέτησης λόγω πάχυνσης και προσβολής γενικά του πεζοκότα. Θα δείτε μια εικόνα εντυπωσιακή πώς προσβάλλεται καθολικά σχεδόν η πεζοκότα στη θυματιώδη πεζοκοτική συλλογή. Και έτσι παράγεται πολύ υγρό εξυδρωματικής φύσεως. Ποια είναι η κλινική εικόνα αυτών των ασθενών? Εξαρτάται. Συχνότερα είναι η οξία εμφάνιση, δηλαδή ο ασθενής να έχει συμπτώματα κάθε εβδομάδα και σε γενικές γραμμές σχεδόν. Πάντα, σχεδόν πάντα, ένα ποσοστό ακόμα και παραπάνω από ένα μήνα, έχει συμπτώματα κάτω από ένα μήνα. Η μέση ηλικία παλιότερα ήταν πιο μικρή, γιατί κυριαρχούσε κυρίως πρωτοπαθήσει, σαν εκδήλωση πρωτοπαθού σωματίωση. Ποια είναι και πιο μεγάλε ηλικίε, βλέπετε, σωματίωση πλευρίτιδε? Στην οξία μορφή έχουμε πυρετό, ξηρό βήχα, πλευρητικού τύπου άλγο. Μπορεί να έχουμε και δύσπνοια αν το υγρό είναι αρκετό ή η προσβολή του πνεύμων είναι μεγάλη. Στη χρόνια μορφή είναι πιο αυλιχρά τα συμπτώματα, έχουμε καταβολή, απώλεια βάρου. Μπορεί να έχουμε δεκατική περιοδική κίνηση, εφιδρώσεις, τα πιο κλασικά συμπτώματα, έτσι, τα γενικά συμπτώματα της θυματίωσης. Αυτή η μορφή είναι συχνότερη σε ηλικιωμένους που έχουν αυτή τη μεταπρωτοπαθή μορφή δηλαδή θυματίωσης και σε ασθενείς με HIV λίμωξη. Η ακτινολογική εικόνα συνήθως πρόκειται για ετερόπλευρη συλλογή. 10% μπορεί να είναι και αφωτερόπλευρη, συνήθως όμως συνυπάρχει κάποιο είδους ανοσοκατοστολή ή π.χ. HIV λίμωξη. Το μέγεθος ποικίλει δεν είναι συχνά όμως πολύ συχνά μεγάλες συλλογές. Ένα πάνω από τα 3/4 του μυθωρακίου είναι κάτω από το 1/5 των συλλογών. Αν συνύπαρξη παρεχηματικών βλαβών υπάρχει συχνά, αντίθετα από τα θρυλούμενα, εξαρτάται όμως ποια μέθοδο χρησιμοποιείς. Αν χρησιμοποιείς ακτινογραφία θώρακος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην δεις παρεχηματικές βλάβες. Μπορείς να δεις ένα ποσοστό 20-67%. Αν όμως κάνεις αξιολογική τομογραφία θώρακος στους ασθενείς που έχουν θυματίωδη πλευρίτιδα, πολύ συχνά θα δεις βλάβες. Όχι απαραίτητα εκτεταμένες, αλλά πολύ συχνά θα δεις. Μπορεί να είναι. Συνήθως είναι τριμπάτ, μικρά οζίδια, πυκνώσεις, πιο σπάνια σπήλαια, δεν είναι το τυπικό. Κυρίως στον άνω λοβό, μπορεί να έχει λεμφαδενοπάθεια. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται περί θυματίωσης, αν κάνεις αξιολογική τομογραφία τώρα. Στην ακτινογραφία αρκετά συχνά δεν βλέπεις κάτι άλλο πέρα της πλευρίτιδας. Αυτή είναι π.χ. μια τυπική εικόνα, μπορεί να έχει μόνο αυτό.
ένα δίθυμα στο δεξιό άνλογο και μια πλευρίτιδα, μια προσωπική συμπλήρωση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υγρού? Όλες οι πλευρίτιδες παρακαιτούνται, το ξέρετε, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Το υγρό είναι ορόδες, σπάνια μπορεί να είναι και αιματηρό, εξίδερμα λεμφοκυταρικό λέμε. Ισχύει αυτό, όμως αν παρακαιτήσουμε έναν άρρωστο με φυματίδα πλευρίτιδα στα αρχικά στάδια, πρώτες μία-δύο εβδομάδες, μπορεί να υπερέχουν τα πολυμορφοπύρηρα. Ο αριθμός των κυττάρων ποικίλει, μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 24.000 κύτταρα π.χ., αλλά συνήθως κυμαίνεται από 1.000 έως 6.000 κύτταρα ένα μιλιμέτρο, στο κυκλικό μιλιμέτρο. Υπάρχει μια τάση για υψηλή τιμή λευκόματος, μεγάλη διακύμανση pH, γλυκόζης, LDH. Σε γενικές γραμμές όμως, αν δείτε λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, λεμφοκυταρικό εξίδρωμα με χαμηλό pH και γλυκόζη, οφείλετε να σκεφτείτε είτε κακοήθεια είτε φυματίωση. Είναι από τις πιο συχνές αιτίες για να κάνετε λεμφοκυταρικό εξίδρωμα με χαμηλό pH. Τώρα, υπάρχει κάποιο έβριμα που αποκλείει. Παλιά λέγαμε ότι οι ιωσινοφιλικές αποκλείεται. Αυτό φαίνεται να ισχύει σε γενικές γραμμές. Δύσκολο μια ιωσινοφιλική πλευρίτιδα να είναι θυματίωδης αιτιολογίας. Και σε γενικές γραμμές, αν δείτε πάνω από 5% μεσοφιλιακά κύτταρα, γιατί δεν αποπίπτουν, επειδή ακριβώς προσβάλλεται όλο σχεδόν οι πεζοκότητες, δεν αποπίπτουν μεσοφιλιακά κύτταρα και δεν τα βρίσκουν. Αν είναι στη γενική του πλευρίτιδα, και αν σας τα δίνει, γιατί δεν τα δίνει απαραίτητα οι κυταρολόγοι που φτάνουν τα πλευρίτιδά μας, αν σας δίνουν πάνω από 5% μεσοφιλιακά, συνήθως δεν πρόκειται περί θυματιώδης προσωπικής φυλακής. Όπως είπαμε, αν παρακαιτήσουμε έναν άρρωστο με τεμπέ πλευρίτιδα στα πρώτες μία-δύο εβδομάδες, σε ένα ποσοστό περίπου 11% μπορεί να έχουν πολυμορφοπυρηνική πλευρίτιδα. Θα μου πείτε τότε πώς θα τους ξεχωρίσουμε αυτούς τους αρρώστους από μια πηγή παραπνευμονική συλλογή, από ένα στερή που έχει μια πνευμονία και παραπνευμονική συλλογή. Θα πάρετε στοιχεία από το ιστορικό, η απώλεια βάρους, τα χαμηλά λευκά στο αίμα, στο περιφερικό, και η φτωχή ανταπόκριση στα αντιβιωτικά για κοινά, για ευρέως φάγοντα αντιβιωτικά που δίνουμε, θα σημαίνουν πιθανώς τεμπέ αιτιολογία. Σε γενικές γραμμές, αν ξαναπαρακαιτήσετε αυτό τον άρρωστο, η συλλογή του θα έχει γίνει λεμφοκυταρική. Και αυτό είναι ένας τρόπος επίσης για να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί τεμπέ πλευρίτιδας. Αυτές οι συλλογές γενικά έχουν πιο συχνά πιθανότητα να βγουν θετική η καλλιεργία τους. Αυτές δηλαδή που είναι πολυμορφοπυρηνικές έχουν πιο συχνά πιθανότητα η καλλιέργεια να βγει θετική. Και έχουν και συνήθως και πιο ψηλή άντα, οπότε είναι σχετικά εύκολη η διάγνωση. Πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση γενικά μιας τεμπέ πλευρίτιδας? Διάφορα μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ματού και κουαντιφρόν. Θα ελπίζω να σας πείσω ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διάγνωση. Πάντως μπορεί να βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις. Στο ιδανικό είναι να βρούμε το μικροβακτήριο, γιατί αυτό είναι τελικά ουσιαστικά για να θέσουμε διάγνωση μιας λίμωξης. Πρέπει να βρούμε το μικρόβιο στο υλικό στο οποίο στέλνουμε μια καλλιέργεια. Συγκεκριμένη περίπτωση το πλευρετικό υγρό. Πρέπει να βρούμε το μικροβακτήριο στο πλευρετικό υγρό ή στα πτήελα, εφόσον υπάρχει προβολή του πνεύμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιοδείκτες, λέμε άντα και ιντερφερόνη γάμα, ποια ιντερφερόνη σχεδόν δεν χρησιμοποιείται, κυρίως για άντα θα μιλήσουμε. Μπορεί και σε κάποιους αρρώστους να χρειαστεί να κάνουμε και βιοψία πεζοκότητα για να βάλουμε τη διάγνωση. Η μαντού τώρα. Η μαντού σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι αρνητική στους ασθενείς με φυματίωδη πλευρίτιδα. Σε ποσοστό αρκετά υψηλό. Αυτό έχει αρκετές εξηγήσεις, όχι σαφώς και σίγουρα σωστές. Υποθέτουμε ότι κυκλοφορεί ένας αναισθαλτικός πληθυσμός μονοκυττάρων. Υποθέτουμε ότι τα λεμφοκύτταρα καταναλώνονται όλα στην πεζοκοτική κοιλότητα και δεν φτάνουν για να ουσιαστικά για να κάνουν επιθετική μαντού, να θετικοποιήσουν τη μαντού. Μπορεί ακριβώς αν παρακαιτήσουμε μια πλευρίτιδα και αν είναι αποτέλεσμα πρωτοπαθής φυματίωσης να μην έχει προλάβει να θετικοποιηθεί η μαντού. Μπορεί να φταίει υποθρεψία. Σε γενικές γραμμές, πολύ συχνά η μαντού είναι αρνητική στους ασθενείς με φυματίωδη πλευρίτιδα. Αν όμως επαναλάβουμε τη μαντού σε αρκετές εβδομάδες, πολύ πιθανό θα έχει θετικοποιηθεί. Τώρα, όσον αφορά τη σύγκρα, την κουαντιφερόν ουσιαστικά λέμε εμείς που γίνεται στην Ελλάδα έχουμε την κουαντιφερόν, δεν έχουμε ειδοποιήσει υπότυπη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξέταση για να διαγνώσουμε μια φυματίωδη πλευρίτιδα? Αυτή είναι η μεταανάλυση. Εγώ θα έλεγα ότι μια εξέταση η οποία χάνει το 1 τέταρτο των ασθενών με φυματίωδη πλευρίτιδα και στο 1 τρίτο των ασθενών που βγαίνει θετική δεν έχουν καν φυματίωδη πλευρίτιδα, δεν είναι μια εξέταση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει πολύ για να βάλουμε τη διάγνωση. Αυτό μπορεί να, αν ακόμα και αν γίνει στο πλευρητικό υγρό, υπάρχουν κάποιες μελέτες που κάνουν ίγκρα στο πλευρητικό υγρό, κάνουν κατηφρόν και στο πλευρητικό υγρό. Ούτε και αυτό φαίνεται να βοηθάει. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται μια εξέταση με χαμηλή διαγνωστική ακρίβεια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση. Γιατί δεν αποκλείει ούτε επιβεβαιώνει την νόσο. Αν βγει αρνητική, δεν σημαίνει κάτι. Όπως είδαμε και παντού μπορεί να είναι αρνητική, δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει μαντρική πλευρή.
Αλλά ακόμα και αν βγει θετική, δεν σημαίνει ότι ο άρρωστος εκείνη τη στιγμή έχει σκοτεινή πλευρίτιδα. Μπορεί να έχει μια θετική κολυστρόλ, γιατί έχει λαμβάνει σωματίωση από δεκαετίες. Έτσι δεν είναι. Δεν ανοιχνεύει ενεργό νόσο. Άλλωστε. Ανοιχνεύει μόνο τη μόλυνση, τη λίμωξη, ότι έχει πει το μικρόβιο μέσα. Δεν σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αποτέλεσμα τη εισόδου του μικροβίου. Δεν υπάρχει τιμή αναφορά στο πλευρίτιδο ευρώ, οπότε καλό είναι να μην γίνεται και δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τη μέτρηση τη συντερφερόνη γάμου στο πλευρίτιδο ευρώ χωρί διέγερση. Δεν βοηθάει κάτι το να κάνει την δοκιμασία αυτή στο πλευρίτιδο ευρώ. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι αναξιόπιστη σε χώρες μέσης υψηλής επίπτωσης, δηλαδή σε χώρες στις οποίες έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι έχουν υψηλό ποσοστό να επιθετική μαντού, έτσι. Οπότε η θετική που αντιφέρον δεν έχει νόημα να την κάνεις αυτή την εξέταση, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι. Αν είσαι τώρα σε μια χώρα με πολύ χαμηλή επίπτωση, τώρα, ξέρω εγώ, ή αναφέρεσαι σε παιδί, που έτσι κι αλλιώς θεωρείς να έχει θετική μαντού ή κοντιφρόν είναι μικρές, προφανώς μια πλευρίτιδα με θετική μαντού σε ένα παιδάκι στην Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, προφανώς θα συνεισφέρει πολλά στη διάγνωση του πατέρα πλευρίτιδα. Αλλά όχι σε ασθενείς που προέρχονται από την Ελλάδα, που είναι μια χώρα που με σχετικά ψηλή επίπτωση λαμβάνει σωματίωση. Οπότε θα έλεγα ότι στην Ελλάδα δεν είναι μια αξιόπιστη εξέταση για να διαγνώσουμε πεζοκοτική συμπτωματική. Χρήσιμη μόνο σε χώρες χαμηλής επίπτωσης. Η ίγκρα ειδικά είναι σχετικά αναξιόπιστη και σε το τι σπότ είναι λίγο καλύτερο σε ασθενείς με HIV και χαμηλά CD4. Και από ό,τι φαίνεται, αν χρησιμοποιήσουμε την κουαντιφρόνο στο πλευρητικό ευρώ, καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε άκρα. Είναι πιο αξιόπιστη και πιο φθηνή εξέταση. Πόσο συχνά βρίσκουμε το μικρόβιο στο πλευρητικό ευρώ, όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι πολύ σπάνια βάζεται διάγνωση από καλλιέργεια πλευρητικού υγρού. Το άμεσο θετικά σχεδόν ποτέ. Το άμεσο, δηλαδή να βρούμε ότι έχει τόσα πολλά μικροβακτηρίδια μέσα στο πλευρητικό υγρό που να κάνουμε χρώση και να βρούμε το μικροβακτηρίδιο είναι σχετικά αδύνατο. Σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Η καλλιέργεια μπορεί να είναι θετική ανάλογα από 10 έως 70% ανάλογα από τη μελέτη. Υπάρχουν πολύ έτσι, ευραία ποσοστά αναφερόμενα στην βιογραφία. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά. Κρατιέται περίπου το 30% και κάτω. Ότι βρίσκουμε το μικρόβιο σε καλλιέργεια παιδευτικού υγρού. Αναφέρεται σε μια μελέτη ότι αν βάλουμε εκτός από στερεά, κάνουμε και υγρά καλλιέργεια, αυξάνουμε πάρα πολύ το ποσοστό ανίκρισης του μικροβακτηρίου. Από άλλες μελέτες δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό για να σας πω την αλήθεια. Πάντως, καλό είναι να στέλνουμε και υγρή καλλιέργεια από το πλευρητικό υγρό. Σας θέλει να υποψιαζόμαστε στη μακριά του πλευρίτη. Στον backtech, στο πώς κάναμε για το. Η υγρά καλλιέργεια, ξέρετε τι. Έτσι. Ξέρετε, στερεά καλλιέργεια, υγρά καλλιέργεια. Για θυματίωση. Το backtech είναι μια τεχνική, μια μέθοδος. Λοιπόν, η αύξηση του υγρού, πόσο υγρό πρέπει να στέλνουμε για καλλιέργεια, μικρή ποσότητα φαίνεται ότι επαρκεί. Μπορούμε να στείλουμε 100 ml, μπορούμε να στείλουμε 5 ml. Αν στείλουμε 100 ml, θα έχουμε την διάγνωση στην υγρά καλλιέργεια 2 μέρες νωρίτερα. Πάντως όχι πιο συχνά. Δηλαδή, είτε στείλουμε 5 είτε 100, τελικά θα τη βάλουμε τη διάγνωση. Απλά θα καθυστερήσει λίγο περισσότερο για να θετικοποιηθεί η υγρή καλλιέργεια, να χτυπήσει στο backtech το μηχάνημα. Σε γενικές γραμμές, αν έχουμε HIV, έχουμε λόγο να ψάξουμε το μικρόβιο, γιατί είναι πιο συχνό πιο συχνή η απομόνωση του μικροβίου στο πνευματικό ευρώ. Τι έλα έχει νόημα να στέλνουμε. Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πνευματικά δίθυματα, η καλλιέργεια είναι σχεδόν πάντα αρνητική. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μελέτη, την οποία θα πρέπει να δούμε με λίγο σκεπτικό, που λέει ότι είναι ίσως καλό να στέλνουμε προκλητά πτύελα. Και ότι ακόμα και αν δεν έχει πνευματικά διθύματα, σε ένα ποσοστό 50-55% βάζει διάγνωση. Ακόμα και άμεση, χωρίς πνευματικά διθύματα, αν στείλει προκλητά πτύελα, βγάζει άμεση πρόσθετη θετική στο 11%. Πολύ ψηλά ποσοστά. Πάλι εγώ θα έλεγα να ζητούμε μια επιφύλαξη αυτές τις μελέτες. Από ό,τι φαίνεται όμως, όταν στέλνουμε καλλιέργειες, να στέλνουμε και καλλιέργειες πτυέλων και υγρές καλλιέργειες από το πλευρητικό υγρό και στερές κρέες από το πλευρητικό υγρό. Όλα αυτά μαζί θεωρητικά μπορεί να μας φτάσουν σε μια ευαισθησία για ανάπτυξη του μικροβακτηρίου που φτάνει το 80%. Πολύ συχνά όμως στην κλινική σας πράξη θα σκεφτείτε να κάνετε βιοψία πεζοκότα σε έναν άρρωστο στον οποίο υποψιάζεστε θυματίωση του πλευρητικού, αλλά δεν την έχετε επιβεβαιώσει. Όταν βρείτε κοκκίωμα στο πεζοκότα, σχεδόν πάντα πρόκειται περί θυματιώσεως. Υπάρχουν εναλλακτικές διαγνώσεις, αρκοείδωση, ρευματοειδής πλευρίτιδα, αρκοκιάσεις. Σε γενικές γραμμές όμως αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες διαγνώσεις, οπότε μόνο και μόνο σε μια βιοψία πεζοκότα ή έβρεση κοκκίωματος, ακόμα και μη νεκροτικού, θα πρέπει να σας σχεδόν να σας επιβεβαιώνει τη διάγνωση του θυματίωσης πλευρίτιδας. Ούτως ή άλλως όμως, όταν πρόκειται να κάνετε μια βιοψία, και αυτό θέλω να το θυμάστε σε οποιοδήποτε άλλο που στέλνετε για βιοψία ή πεζοκότα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να στέλνετε και ιστο καλλιέργειο. Είναι το καλύτερο υλικό από το οποίο μπορείτε να βγάλετε τη διάγνωση και να απομονώσετε το μικρόβιο. Οπότε, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν θα βρείτε το κοκκίωμα ή όχι, καλό είναι να στέλνετε ιστο καλλιέργεια για να βρούμε το μικρόβιο. Γιατί διώκω.
Τώρα, ποιο είδος, τι είδος βιοψία θα πρέπει να κάνουμε, αυτό όσον αφορά ειδικά τη θυματίωση του πλευρίτητα έχει σχετικά μικρή σημασία. Γιατί η προσβολή του πεζοκόντα, όπως είπαμε, είναι ευρεία. Ωστόσο, είναι μια εικόνα από μια θωρακοσκόπηση που βλέπετε πόσα κοκκιά είναι γεμάτος κοκκιώματα. Προσβάλλεται σχεδόν καθολικά όλος ο πεζοκόντας και είναι γεμάτος από αυτά τα κοκκιώματα. Οπότε, ακόμα και η τυφλή βιοψία μπορεί να είναι διαγνωστική. Είναι άλλωστε μια από τι ελάχιστε ενδείξει που έχει μείνει από την Κρυσίδιο Τέμπη, Μιλώνα Άβραμ, και που λέμε. Είναι μια από τι ελάχιστε ενδείξει η υποψία θυματίωση του πλευρίτη. Τι χώρε που έχουν πολύ ψηλή επίπτωση χρησιμοποιείται ακόμα η Άβραμ και έχει και αποτελέσματα. Γιατί όπου και να πα θα βρει και εκεί. Όπου και να βάλει τελικά την Άβραμ. Γενικά η ευαισθησία είναι πολύ καλή, ειδικά αν στείλουμε και ιστολογική και καλλιέργεια. Αυξάνει δηλαδή την ευαισθησία μα η καλλιέργεια σε ένα 10% ποσοστό που δεν θα βρούμε τον υποκτήριο, θα αφαιρεθεί καλλιέργεια. Οπότε θα βάλουμε τη διάγνωση εκεί. Η θωρακοσκοπική βιοψία δίνει τη διάγνωση σχεδόν 100%, γιατί έτσι κι αλλιώ θα πάμε να πάρουμε ένα κομμάτι από εκεί που βλέπουμε το κοκκίνο. Οπότε ιστολογικά και μόνο θα έχουμε τη διάγνωση 100%. Και η καλλιέργεια γίνεται θετική στο 76%, είναι το υψηλότερο ποσοστό που υπάρχει όσον αφορά υλικό που μπορούμε να στείλουμε σε ένα στενή με εφηματιώδη πλευρίτητα για να βάλουμε τη διάγνωση με σφραγίδα ότι είναι πρόκειται περί υποκλώσει. Μια σχετικά πιο καινούργια μελέτη που χρησιμοποίησαν την Πέρικο και Βελόνια Άβραμς, όχι αυτές οι Στρουκάτ, οι Βελόνια Στρουκάτ είναι αυτές που χρησιμοποιούν όταν κάνουν FNA, FNP μάλλον στο δώσμα αυτού, που κόβουν μικρό κομματάκι στο κορονάκι. Αυτά είναι μικρά κομματάκια. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Υπέρικο και να πας να πάρεις μια καθοδηγούμενη βιοψία με τη Βελόνια Άβραμς που παίρνει και μεγάλο κομμάτι. Και από ό,τι φαίνεται παίρνει ιστό πιο συχνά από ό,τι με την Βελόνια Στρουκάτ. Και ίσως είναι ένα σκεπτικό να συνδυάσουμε δύο μεθόδους, τις οποίες πια έχουμε στη διάθεσή μας εμείς. Τον Βελόνια Άβραμ, δεν ξέρω αν υπάρχει και από ένα σε τρομολογική κλινική στην Ελλάδα, τον Βελόνια Άβραμ, και τον Υπέρη, που θα έπρεπε να είναι τώρα στη θέση. Λοιπόν, τώρα, πολλές φορές, επειδή δεν θέλουμε να πάμε σε βιοψία, επειδή δεν μπορούμε, επειδή είμαστε αρκετά σίγουροι ότι πρόκειται περί θυματίωσης πλευρίτητας, χρησιμοποιούμε τους βιοδείκτες για να βάλουμε διάθεση. Οι πιο συχνά αναφερόμενοι βιοδείκτες, αν και εδώ δεν θα έπρεπε να τους βάλω εδώ πέρα, είναι η Άντα, ξέρετε όλοι, η Τερφερόνη Γάμα που έχει χρησιμοποιηθεί παράλληλα σχεδόν με την Άντα, έτσι έχουν γίνει αρκετές μελέτες, αλλά πια τι να μην χρησιμοποιηθεί. Η Τελευκίνη 27, που τα τελευταία χρόνια βγήκε και αυτή σαν βιοδείκτη στο πνευματικό ευρώ, δεν θα την αναφέρω, γιατί υπάρχει βιβλιογραφία, αλλά δεν φαίνεται να υπερήξει κάτι ειδικά. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές αυτά τα Nuclear Amplification Test. Είναι τα PCR αναφέρονται γενικά. Όλοι έχουν τάσει να τις λένε PCR. PCR είναι τεχνική, δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά τα μοριακά τεστ ανείχνευση του μικροβακτηριδίου είναι PCR. Παρ' όλα αυτά τα λέμε PCR έτσι για χάρη ευκολίας. Και είπαμε για την ίγκρα προεδρετικού υγρού ότι δεν βοηθάει κάτι. Αν είναι να ανοιχνεύσει συντερφερόνι γάμα, δεν χρειάζεται να κάνει διέγερση με τριγώνα. Είναι ήδη διεγερμένα τα λεμφοκύτταρα εντός του πνευματικού υγρού, είτε τα διεγείρεστε είτε όχι, ότι η τερφερόνι γάμα είναι να παράξει ό,τι έχουν παράξει. Οπότε μέτρα απευθείας τερφερόνι γάμα χωρίς να κάνει διέγερση με ήγκυρα. Η Άντα τώρα. Υπάρχουν δύο ισοένζημα, Άντα 1, Άντα 2, το ξέρετε, υπό τη λεμφοκυταρική προελεύσεω. Η Άντα 1 είναι τα λεμφοκύτταρα και Άντα 2 κυρίω τα μονοκύτταρα. Έχει μια πολύ καλή ειδικότητα, ειδικά αν εξεταστούν οι λεμφοκυταρικέ πλευρίτιδε. Το όριο κυμαίνεται από 35 έως 50, πιο έτσι συχνά χρησιμοποιούμε είναι το 40 όριο, με ευαισθησία 92 και ειδικότητα 90%. Θα έλεγε κανείς τι θέλουμε τότε λοιπόν. Μια χαρά είμαστε, έχουμε ένα βιοδείκτη το οποίο μας βάζει τη διάγνωση φωτιά πλευρίδα με τεράστιο ποσοστό ευαισθησία και ειδικότητα. Δεν εξαρτάται από τον αριθμό CD4, αξιόπιστη εξέταση και σε ασθενή με HIV λίμωξη δηλαδή. Σε γενικές γραμμές όμως, ηλικιωμένοι και καπνιστές, ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε χαμηλότερα όρια, αν και δεν έχω δικά που καθιερωμένο κάτι τέτοιο. Η Άντα όμως έχει ένα πρόβλημα. Τα ψευδώς θετικά. Οι παραπνευμονικές συλλογές έχουν πολύ συχνά αυξημένη Άντα. Το εμπίημα σχεδόν πάντα έχει αυξημένη Άντα και μάλιστα τεράστια νούμερα. Αυτές οι συλλογές, οι παραπνευμονικές, το εμπίημα και οι αιματολογικές κακοήθειες, μπορεί να έχουν νούμερα Άντα πάνω από 100. Οπότε, αν δείτε σε ένα λεφοκυταρικό εξίδωμα π.χ. πάνω από 100, σκεφτείτε και αιματολογική κακοήθεια. Έτσι. Γενικά έχουν πάρα πολύ ψηλές τιμές Άντα αυτές οι πλευρίτιδες. Άλλες πλευρίτιδες μπορούν να έχουν αυξημένη Άντα, ρευματική πλευρίτιδα. Βέβαια, δύσκολο να μπερδέψει τη ρευματική πλευρίτιδα με θυματίωδη πλευρίτιδα από το μόνο και μόνο από τα χαρακτηριστικά του υγρού. Κάποιες περίεργες λοιμώξεις. Ο καρκίνος πνεύμονας, θα έλεγε κανείς, σε μικρό ποσοστό κάνει αυξημένη Άντα. Όμως είναι τόσο συχνές που ακόμα και αυτό το ποσοστό είναι σημαντικό. Όταν ένα 10% περίπου των κακοηθειών του πεζοκότα και 25% στα μεσοκυλιώματα έχουν αυξημένη Άντα, καταλαβαίνετε ότι πολύ συχνά μια κακοήθηση προσωπική συλλογή που είναι η δεύτερη αιτία πολύ πιο συχνή σχέση με την πνευματική εξωτερματική συλλογή μπορεί να μας μπερδέψουν και να μας πούνε σε έναν άλλο ο οποίος έχει μια κακοήθηση προσωπική συλλογή να του πούμε έχει σημαντική πλευρίτιδα. Όπου όπως καταλαβαίνετε είναι σχετικά σημαντικό λάθος. Οπότε η προεξεταστική πιθανότητα
να έχουμε θυματιώδη πλευρίτιδα επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια τη άντρα. Σε όλε τι εκτάσει σημαίνει αυτό. Το pre-test probability. Δεν μετράει τόσο τι ευαισθησία τη ειδικότητα έχει, μετράει το pre-test probability. Σε ποιο πληθυσμό εφαρμόζει μια εξέταση. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε έναν πληθυσμό με μια μέση επίπτωση θυματίωση, όπω είναι ο Ισπανικό. Που μπορώ να σα πω ότι έχει περίπου το ίδιο επίπεδο, τα ίδια ποσοστά επίπτωση, όπω περίπου ο ελληνικό πληθυσμό. Λοιπόν, μια αναδρομική μελέτη, 2.000 ασθενείς, εκ των οποίων 10% είχαν θυματιώδη πλευρίτιδα. Επιβεβαιωμένη. Αν βγάζαμε τα διδρώματα που δεν μας αφορούν προφανώς, το 14% των πλευρίτιδων ήταν θυματιώδη θεολογίας από αυτές τις 2.000. Στα εξιδρώματα λοιπόν, η άντα είχε θετική προγνωστική αξία 55% και αρνητική προγνωστική αξία 99,2%. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα στους δύο που είχε θετική άντα δεν είχε τελικά θυματιώδη πλευρίτιδα. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό ποσοστό. Σε μια αρκετά αξιοπρεπή επίπτωση θυματιώδη πλευρίτιδα, βλέπετε ότι υπήρχε συχνά αυτή η άρρωστη, υπήρχαν πολλά ψευδώς θετικά. Γιατί, κυρίως γιατί ένα 40% των παραπνευμονικών επιζωικωτικών συλλογών έχουμε, όπως είπαμε, υψηλή άντα. Οπότε, σε περιοχές με χαμηλή ή μέτρια επίπτωση, η θυματιώδη πλευρίτιδα, η άντα έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, δηλαδή μπορεί με ασφάλεια να σας αποκλείσει μια αρνητική άντα ότι πρόκειται περί θυματιώδης πλευρίτιδας, αλλά δεν θα έπρεπε να θεωρείται επαρκές κριτήριο να σας επιβεβαιώσει μια θυματιώδη πλευρίτιδα. Πώς μπορώ να ενισχύσω αυτό το καταπληκτικό βιοδίκτυο, την ακρίβεια και την ευαισθησία και κυρίως την ειδικότητά του, πώς μπορώ να την αυξήσω την ειδικότητά του, αυξάνοντας την προεξεταστική πιθανότητα. Τι μπορώ να κάνω, να χρησιμοποιήσω κλινικές, ακτινολογικές και επιδημιολογικές πληροφορίες. Να χρησιμοποιήσω χαρακτηριστικά του πλευρητικού υγρού, πιθανώς ισοένζημα ή και συνδυασμό βιοδικτών. Υπάρχει μια πολύ ωραία μελέτη του κ. Καλμένη, δεν θα αναφερθώ για χρόνο συντομία, που λέει ότι πιθανώς του συνδυασμό να βάζει δύο βιοδείκτε, π.χ. άντα και ιντερλεκτική 27, μπορεί να βοηθήσει σε καλύτερη ακρίβεια και ειδικότητα. Αύξηση λοιπόν προεξεταστική πιθανότητα χρησιμοποιώντα κλινικά, ακτινολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενού. Τι σημαίνει αυτό. Προφανώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς το ίδιο. Αν σας έρθει ένας ασθενής από π.χ. από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, με θυματίωση πλευρίτιδα 20 χρονών, προφανώς η προεξεταστική πιθανότητα θυματίωση πλευρίτιδα είναι τεράστια. Δεν είναι όπως του μέσου Έλληνα, του 25, 30, 40, έτσι δεν είναι. Οπότε προφανώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το κριτήριο σαν για να αυξήσω την ειδικότητα της άντρα. Μπορεί επίσης ο ασθενής αυτός να ξέρει ότι έχει τεθεί σε θυματίωση. Μπορεί ο ασθενής αυτός να έχει περάσει θυματίωση στο παρελθόν και να έχει τεταμένες βλάβες και να μην έχει πάρει σωστή αγωγή. Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να τα αξιολογήσω όταν μετρήσω την άντα μου. Η ηλικία του ασθενούς. Όπως είπαμε, σε έναν ασθενή 20 χρονών με πλευρητική συλλογή, λεφοκταρικό εξίδωμα, χωρίς κάποια έτσι εμφανή κακοήθεια και αρνητική κυταρολογική, με υψηλή άντα προφανώς θα πρέπει να το αξιολογήσω με κάποιο τρόπο. Η διάρκεια της νόσου. Είπαμε, αυτό θα μας ξεχωρίσει τις παραπνευμονικές. Συνήθως πρόκειται για συλλογές οι οποίες έχουν μια πορεία που κρατάει μια εβδομάδα περίπου ως ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι τόσο οξύες όσο συνήθως οι παραπνευμονικές που οφείλονται σε πνευμονίες. Ο πυρετός και η διάρκεια του, το πόσο ψηλός είναι, αν έχει δεκατική πυρετική κίνηση, εβδομάδες, εφιδρώσεις, όλα αυτά. Και η συμβατή ακτινολογική εικόνα. Αν δω ακτινολογική εικόνα πλευρίτιδας με κοιλότητα σε έναν λοβό, προφανώς θα το σκεφτώ σαν πρώτο και η άντα μπορεί να με βοηθήσει να βάλω τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται να κάνω π.χ. βιοψία. Η ύπαρξη τριμπάτ, μικροζυδίων ή εγκυστώσεων μπορεί. Πώς αλλιώς μπορώ να αυξήσω την προεξεταστική πιθανότητα. Είπαμε ότι ψευδώς θετικά έχουμε πολύ συχνά στις παραπνευμονικές συλλογές. Οι παραπνευμονικές συλλογές, όπως γνωστό, είναι ως επιτοπλίστων πολυβοπυρηνικές. Να βγάλω από τη μέση πολυβοπυρηνικές. Να εφαρμόσω την άντα μου σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πάνω από 50% λεμφοκύτταρα. Αν το κάνω αυτό, είναι εμφανές ότι, όπως έγινε σε μια αυτή την ισπανική μελέτη, η θετική προγνωστική αξία μου από 69% αυξάνεται στο 90%. Οπότε, αν βγάλω τις πολυβοπυρηνικές πλευρίτιδες από τη μέση και εφαρμόσω άντα μόνο στα λεμφοκυταρικά εξιδρώματα, προφανώς θα αυξήσω την ειδικότητα αυτής της εξέτασης. Τα ισοένζημα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι προφανώς λίγο καλύτερα. Η άντα 2, παρόλο που είναι αυτά μονοκύτταρα, είναι αυτή που προεξάρχει συνήθως στην θυματίωση. Δεν φαίνεται όμως να υπερέχει τόσο ώστε να αξίζει το επιπλέον κόστος που έχει για να μετρήσει άντα 2 αντί για την ολική άντα. Αυτό που φαίνεται ίσως να έχει σημασία είναι αν έχει υποψία για θυματιώδες εμπίημα. Όπου εκεί ούτως ώστε εμπίημα είναι εμπίημα, δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά. Αν υποψιαστεί, και η άντα είναι αυξημένη έτσι κι αλλιώς και στο εμπίημα από κοινό μικρόβιο και στο εμπίημα από θυματίωση, μπορείς εκεί π.χ. να σκεφτείς να στείλεις άντα 2. Όπου υπάρχει πράγματι μια διαφορά. Ναι, αλλά μέχρι να δεις το μικροβακτηρίδιο στην πεζή.
σε ενδυμική. Τώρα, άρα συμπερασματικά, πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε την Άντα. Σε ενδυμικές περιοχές, η Άντα έχει πολύ υψηλή θετική προσωπική αξία. Σε εμάς, αυτό σημαίνει ότι σε ασθενείς που προέρχονται, γιατί δεν είμαστε μια χώρα υψηλής επίπτωσης, σε ασθενείς που προέρχονται από χώρες με πολύ υψηλή επίπτωση φυματίωσης, η Άντα έχει πολύ υψηλή θετική προσωπική αξία. Στον 20χρονο προερχόμενο από το Πακιστάν το τελευταίο εξάμηνο που ήρθε τώρα από τη Μόρια κτλ. Με μια πλευρετική συλλογή λεφοκτερικό εξίδρομο, η Άντα μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Η θετική Άντα μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Τιμές άνω από 40 λεφοκτερικά εξίδρωματα λοιπόν επαρκεί για τη διάγνωση και έναρξη θεραπείας. Σε μη ενδυμικές περιοχές, η Άντα είναι ασφαλή και σε ασθενείς δηλαδή που δεν έχουν λόγο να φοβόμαστε παραπάνω ότι έχουν φυματίωση παιδίτητα, καλό είναι να χρησιμοποιείται για αποκλεισμό. Οπότε για ασθενείς που θα έχουν αρνητική Άντα, να λέμε ότι πιθανότατα δεν έχουν φυματίωση παιδίτητα. Για την Ιντερφερόνη δεν θα πω πολλά. Είναι ένας βιοδείκτης, καλός, πιθανώς καλύτερος και από την Άντα, αλλά το κόστος του δεν επιτρέπει την ευρεία του εφαρμογή. Η Άντα είναι πάρα πολύ φθηνή. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή περίπου χρησιμοποιείται με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Άντα. Δεν έχει και σαφές cut-off, σε άλλες γύρω πάνω από 240 έχω δει, αλλά έχουν και άλλα. Έχει διαφορετικά cut-off ανάλογα τη μελέτη. Σε γενικές γραμμές, το κόστος διάγνωσης ενός ασθενούς με φυματίωση με τη μέθοδο ενδεχθρών Γ αντιστοιχεί στο κόστος θεραπείας 6 ασθενών. Δεν αξίζει τον κόπο, εφόσον έχουμε την Άντα, που είναι και πιο ευρέως διαθέσιμη, πιο εύκολη και πιο φθηνή. Το PCR τώρα, οι μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης του μικροβακτηριδίου στο πλευρετικό ευρώ. Γενικά το πλευρετικό ευρώ θέλω να ξέρετε ότι είναι το χειρότερο μέσο στο οποίο μπορεί να κάνετε PCR, να κάνετε μοριακές τεχνικές ανίχνευσης του μικροβακτηριδίου. Για αρκετούς λόγους. Πάντως από ό,τι φαίνεται από μεταναλύσεις, η ευαισθησία ποικίλει. Βλέπετε, άλλες τεχνικές, αυτά είναι όλα commercial test. Το Amplicore είναι commercial test, αυτό δεν το ξέρω, το MTT το έχουμε και εδώ στη Σωτηρία. Αυτά τα δύο κυκλοφορούν ευρέως, αυτό δεν το ξέρω να σου πει αλήθεια. Η ευαισθησία φαίνεται από τη μετανάλυση από 20 έως 90%, κρατήστε κοντά στο 60%. Η ειδικότητα πάρα πολύ ψηλή, προφανώς αν ένα μοριακό τεστ στο πλευρετικό ευρώ σου βγει θετικό, προφανώς το ερμηνεύεις. Αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι θα συμβεί αυτό. Όσον αφορά το expert που είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εξέταση μοριακού ελέγχου, από ό,τι φαίνεται η ευαισθησία είναι γύρω στο 50% από αυτή τη μεταανάλυση σε ασθενείς που είχαν θετική καλλιέργεια πλευρετικού υγρού. Δηλαδή σε ασθενείς που έτσι κι αλλιώς μπήκε η διάγνωση, που είχαν επαρκή ποσότητα μυκοβακτηριδίου ώστε να βγάλουν θετική καλλιέργεια, μας βοήθησε να βρούμε γρηγορότερα, άμεσα δηλαδή ουσιαστικά αυτή η εξέταση, μόνο τους μισούς. Οπότε είναι μια εξέταση που έχει χαμηλή ευαισθησία, ειδικά στο πλευρετικό υγρό. Με πολύ καλή βέβαια ειδικότητα. Ίσως είναι καλύτερο αν στέλνετε ποτέ βιοψίες να κάνετε expert στο καλλιέργημα το ιστοκαλλιέργημα, όπου εκεί προφανώς η ευαισθησία και η ειδικότητα είναι πολύ ψηλά. Το κόστος είναι υψηλό, οπότε δεν είναι σαφές αν πρέπει να στέλνουμε σε όλα τα πλευρετικά υγρά μοριακό έλεγχο. Είναι, ακόμα και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το έκανα, παρόλο που γενικά δεν στέλνουμε αρκετούς μοριακούς ελέγχους, σε πλευρετικά υγρά ειδικά είναι αρκετά αναξιόπιστα. Στη Θεσσαλονίκη ξέρω ότι στέλνουν σε όλους. Κάνουν expert σε όλους τα πνευματικά υγρά. Πάντως υπάρχει ένα αρκετό κόστος. Εξετάζεται και το εργαστήριο λοιπόν. Κανένα τεστ δεν έχει έγκριση από τον FDA για πνευματικό υγρό. Γενικά βέβαια για όλα τα ξεπνευμονικά υλικά δεν υπάρχει έγκριση από τον FDA για αυτά τα μοριακές τεχνικές. Μόνο σαν τεστ επιβεβαίωση, γιατί είπαμε ότι ποικίλει το ποσοστό η ευαισθησία. Ευαισθησία ποικίλει. Η ειδικότητα όμως είναι τεράστια. Αν βγει θετικό οποιοδήποτε από αυτά τα μοριακά τεστ, σημαίνει ότι προφανώς υπάρχει μικροβακτηρίδιο, οπότε προφανώς μιλάμε για φυματιώδη πνευματίδα. Χαμηλή ευαισθησία, ειδικά σε ασθενείς με αρνητική καλλιέργεια πνευματικού υγρού, που είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουν και περισσότερο. Άλλωστε, έτσι δεν είναι. Σε αυτούς τους ασθενείς που δεν έχουν θετική καλλιέργεια, που έχουν μικρό πληθυσμό μικροβακτηρίων, μήπως βρίσκαμε μοριακά το μικροβακτηρίδιο και γλιτώναμε, ας πούμε, και βάζαμε διάγνωση έστω μοριακά. Αυτός είναι ένας διαγνωστικός αλγόριθμος, λογικός αλγόριθμος για το πώς βάζουμε μια διάγνωση μιας ύποπτης φυματίωσης πλευρίτιδας, κάνουμε μια παρακέντηση, στέλνουμε ό,τι είναι να στείλουμε τα κλασικά τα δικά μας. Αν πρόκειται περί λυμφοκυταρικού εξιδρώματος με αρνητική κυταρολογική, στέλνουμε Άντα. Αν η Άντα είναι πάνω από 70, θεωρούμε ότι και δεν έχουμε εναλλακτική διάγνωση προφανώς, έτσι. Υποθέτουμε ότι πρόκειται προφανώς περί τεμπεπλευρίτιδας ή ξεκινάμε αγωγή. 40 ως 70 το θεωρούμε πιθανό και ανάλογα μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε βιοψία, αν δεν μπορέσουμε με ασφάλεια να αποκλείσουμε άλλες διαγνώσεις. Αν είναι κάτω από 40, προφανώς θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτική διάγνωση. Αν όμως στηριχθούμε στην Άντα τελικά για να βάλουμε τη διάγνωση, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές παλιότερα υπήρχε η υποτίθεση ότι οι φυματίωσεις πλευρίτιδας είναι γενικά έτσι, πολύ μικροί πληθυσμοί, πολύ απλές, δεν έχουν ανθεκτικότητες, δίνανε 3 αντιβιωτικά. Έτσι. Οι ισονέες δεν είχαν εκείνη η πυρεσναμίδη. Ακόμα οι περισσότερες μελέτες που κυκλοφορούν, όλες αυτές που χρησιμοποιούμε, έχουν π.χ. με 3 αντιβιωτικά, χωρίς αθαβουτόλη. Και από ελληνική μελέτη που έγινε από την ομάδα του κυρίου Καλομενίδη, μου φαίνεται ότι ο συγγραφέας είναι κάπου εδώ, αν δεν έχω καταλάβει,
Φαίνεται ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, όχι είναι λιγότερο το ποσοστό ανθεκτικότητας του μυκοβακτηριδίου στις φυματιώδεις πλευρίτιδες. Σε όλες τις πλευρίτιδες που καλλιεργηθήκαν και είχαν θετική καλλιέργεια, το ποσοστό ανθεκτικότητας σε κάποιο τουλάχιστον από τα πρωτεύοντα αντιφυματικά ήταν ψηλότερο από το ποσοστό ανθεκτικότητας από τα δείγματα που βγήκαν από καλλιέργειες πτιέλων, από πνευμονικές φυματιώσεις. Υπήρχε σχεδόν στατιστική σημαντικότητα ότι αυξημένη επίπτωση, συχνότητα ανθεκτικότητας σε κάποιο πρωτεύον αντιφυματικό και συχνότητα σε πολυανθεκτικές και υπερανθεκτικές μορφές αντίστοιχη με τις πνευμονικές μορφές. Οπότε σε γενικές γραμμές, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι και ακόμα και οι φυματιώδεις πλευρίτιδες μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από κάποιο ανθεκτικό στέλεχος. Και καλό είναι να τις αντιμετωπίζουμε με κάποιο σεβασμό, περισσότερο από ό,τι γινόταν ειδικά παλαιότερα. Αν υποψιαζόμαστε ανθεκτικότητα, όπως είπαμε και πριν, το καλύτερο υλικό που μπορούμε να στείλουμε για να βάλουμε μικροβιολογική διάγνωση πλευρίτιδας είναι το ιστοκαλλιέργημα από βιοψία πεζοκότα, κυρίως θωρακοσκοπικής, όπου φτάνει το 76%. Οπότε, αν πραγματικά σας απασχολεί και σας προβληματίζει και υποψιάζεστε ανθεκτικότητα, αν είναι να κάνετε μία εξέταση για να βάλετε διάγνωση μικροβιολογική και να βρείτε ευαισθησίες, είναι αυτό. Θωρακοσκοπική βιοψία με ιστοκαλλιέργεια, ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για να βάλετε μικροβιολογική διάγνωση και να κάνετε αντιβιόγραμμα. Η κλινική έκβαση μιας φυματιώδης πλευρίτιδας, ακόμα και χωρίς θεραπεία, απορροφούνται. Δεν είναι, όπως είπαμε, είναι κυρίως αντίδραση υπερευαισθησίας. Μικρός μικροβιακός πληθυσμός, πολλή αντίδραση, πολλή φλεγμονή. Αυτή η φλεγμονή συνήθως περνάει. Έτσι δεν είναι? Μετά από 1-4 μήνες το αιγρό φεύγει. Όμως, πολύ πιθανό αυτοί οι άρρωστοι, οι οποίοι δεν πήραν θεραπεία, να αναπτύξουν πνευμονική φυματίωση. Και αυτό είναι αυτό που θεραπεύουμε τελικά. Με θεραπεία, οι ασθενείς απειρετούν συνήθως σε 2 εβδομάδες. Μπορεί να παραμείνει πυρετός έως και 2 μήνες σε όλες τις μορφές φυματίωσης. Ποτέ μην πείτε απέτυχη θεραπεία σε ένα ασθενή που κάνει πυρετό με φυματίωση, ακόμα αν δεν έχουν περάσει 2 μήνες θεραπείας. Η απορρόφηση του υγρού επιταχύνεται, γίνεται μέσα σε 1-1,5 μήνα, μέγιστο μέσα σε 2 μήνες. Ένα όμως ποσοστό σημαντικό μπορεί να έχει υγρό για μήνες μετά. Για 6 μήνες λέγεται, 25% μπορεί να έχει πλευρητικό υγρό. Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό αρρώστων θα έχουν κάποιο βαθμό υπεζοκωτική υπάχυνση ακόμα και μετά το πέρας της θεραπείας, η οποία αν είναι πάνω από 10 μμ, θεωρείται το σημαντικό, ας πούμε, νούμερο αυτό, 1/100 υπάχυνση πεζοκότα, μπορεί να συνοδεύεται από λειτουργική διαταραχή ή και χρόνιο πόνο. Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει περίπου στο 10%, αυτή η λειτουργική διαταραχή φαίνεται ότι συμβαίνει στο 10% των ασθενών με φυματιώδη πλευρίτιδα. Προφανώς και είναι λογικό, οι ασθενείς οι οποίοι στην παρακέντηση που τους κάναμε είχαν χαμηλή γλυκόζη, δηλαδή πολύ μικροβιακό πληθυσμό και πολύ έντονη φλεγμονή, άμεση χρώση, πολύ έντονο αυξημένο μικροβιακό πληθυσμό, υψηλή χοληστερόλη, υψηλή LDH, έντονα φλεγμονώδεις δηλαδή πλευρίτιδες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αφήσουν εγκυστώσεις και υπολειμματική υπάχυνση. Είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά, ποτέ μην πείτε σε έναν άρρωστο ότι αυτό είναι, έχει υπάχυνση, αν δεν τον παρακολουθήσετε για αρκετό καιρό. Δηλαδή, ακόμα και μετά το πέρας της θεραπείας, μπορεί να βελτιώνεται ακτινολογικά η εικόνα ή και λειτουργικά. Οπότε, καλό είναι αυτός ο αρρώστος, αν έχετε σκοπό να τους παραπέμψετε π.χ. για χειρουργική αντιμετώπιση, να περιμένετε, για να σιγουρευτείτε ότι δεν βελτιώνονται άλλο πια. Οι στόχοι θεραπείας, λοιπόν, είπαμε, πρόληψη ανάπτυξη ενεργού πνευμονικής φυματίωσης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δίνουμε την αγωγή. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και για την πρόληψη νοθόρακα. Δίνουμε την κλασική θεραπεία, εφόσον προφανώς, δηλαδή 2 μήνες τετραπλό σχήμα, 4 μήνες διπλό, εφόσον βέβαια έχουμε ευαισθησία σε όλα τα πρωτεύοντα. Όσον αφορά τα φυματιώδη πλευρίτιδα, υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία για το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κορτικοστεροειδή ή αν πρέπει αυτοί οι άρρωστοι να εκενώνονται. Σε γενικές γραμμές, η εκένωση σίγουρα βοηθάει σε κάτι. Αν ένας άρρωστος είναι δυσπνοϊκός και έχει συμπτώματα, με το να τον αδειάσεις έχει άμεση ανακούφιση. Και αυτό το δείχνουν όλες οι μελέτες και είναι και λογικό. Για το αν έχει αυτό το κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο νόημα όσον αφορά την πρόληψη ανάπτυξη νοθώρακα ή λειτουργικής διαταραχής, αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν μελέτες που λένε το ένα, υπάρχουν μελέτες που λένε το άλλο. Οπότε σε γενικές γραμμές, αυτό που λέμε είναι ότι σίγουρα οι συμπτωματικοί άρρωστοι πρέπει να παροχετεύονται και οι μεγάλες συλλογές καλό είναι να αδειάζουν. Δεν χρειάζεται εκένωση όλων των ασθενών. Σε ένα ασθενή, ας πούμε, φυματιώδη πλευρίτιδα, μικρή, η οποία έχει τεθεί η διάγνωση και παίρνει θεραπεία, μπορούμε και να μην τον πειράξουμε άλλο. Στις μεγάλες όμως συλλογές, καλό είναι να αλλάζουν. Σας είπε και ο κύριος Καλομενής, π.χ., ότι έχει έναν άρρωστο μια μεγάλη συλλογή. Του κάνει μια διαγνωστική παρακέντηση. Άντε και δεύτερη. Γιατί να μην τον αδειάσει τη δεύτερη και να μην δει τι γίνεται με το υγρό κιόλας. Αν είναι και ένας δείκτης για το τι περίπου αιτιολογία είναι η συλλογή. Αυτό το αντίστοιχο κάτι θα πρότεινα εγώ και στις φυματιώδεις πλευρίτιδες. Αν μπορείτε να τις αδειάσετε, αδειάστε. Δεν είναι κακό. Αν είναι ειδικά μεγάλες. Σε εγκυστομένες συλλογές υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι μπορεί να βοηθάει η νοδόληση.
για να λύσουμε τις υφείς και να προλάβουμε την ανάπτυξη νεοθώρακα και λειτουργικών διαταραχών. Τώρα, όσον αφορά τα κορτικοστεροειδή, έχουν δοθεί, υπάρχουν αυτές οι 6 μελέτες. Υπάρχει μια τελευταία μεταανάλυση τώρα το 2017. Αυτές οι 6 μελέτες χρησιμοποιούμε, όλες είναι αρκετά παλιές όπως βλέπετε. Διάφορες δοσολογίες. Συνήθως δίνουν από 1 έως 0,75 μιλιγκράμμ ανά κιλό πρεδνιζολόνη για διάφορα χρονικά διαστήματα. Δεν χρειάζεται κανένα φυματικό ασθενή να πάρει πάνω από 2 μήνες κορτικοστεροειδή. Κάντε τις 2 πρώτες εβδομάδες μια μεγάλη δόση και μετά κάντε tapering. Αυτό είναι η γενική συμβουλή σε όλες, ακόμα και στη θυματίωδη μηνυγκίτιδα, που δίνουμε τεράστιες δόσεις στην αρχή. 2 μήνες είναι το όριο, στο οποίο, το χρονικό διάστημα στο οποίο δίνουμε κορτιζόνη. Σίγουρα βοηθάνε στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Βλέπετε ότι εδώ, σε αυτή τη μελέτη, π.χ. η ύφεση των συμπτωμάτων έγινε 3,8 μέρες αντί για 7,4 όταν δεν χρησιμοποιήθηκε κορτιζόνη. Κυρίως βέβαια μιλάμε για πυρετό, που όπως καταλαβαίνετε με την κορτιζόνη πέφτει έτσι κι αλλιώς. Το αντίστοιχο και στις άλλες μελέτες. Οπότε σίγουρα προσφέρουν μια συμπτωματική εντός εισαγωγικών ανακούφιση. Όμως αυτό δεν είναι ο λόγος για τον οποίο δίνουμε την κορτιζόνη. Δεν είναι για να πέσει λίγο γρηγορότερο ο πυρετός ή να πονάει λίγο λιγότερο ασθενή, λίγο πιο γρήγορα ο ασθενής, για να του φύγει ο ξηρός βήχας. Το δίνουμε για να προλάβουμε την ανάπτυξη νοθώρακα, να φύγει η πλευρητική συλλογή πιο γρήγορα και πιο οριστικά και πιο τελείως, τέλος πάντων, να φύγει. Όσον αφορά αυτά, από τη μεταανάλυση αυτή που είναι το 2017, φαίνεται ότι βοηθάνε. Όχι όμως κάτι τρομακτικό. Γενικά τα κορτικοστεροειδή μειώνουν την πιθανότητα παραμονής πεζοκορτικής συλλογής στις 4, 8 και 24 εβδομάδες κατά 36, 46, 65% αντίστοιχα. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουν κάνει μια ταχύτερη απορρόφηση του υγρού από ό,τι φαίνεται. Και σε αυτή από 5 μελέτες που μετρήσαν αυτό το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι τα κορτικοστεροειδή μειώνουν τον κίνδυνο πεζοκορτικής πάχυνσης στο τέλος της εισαγωγής κατά 28%. Δεν είναι κάτι τεράστιο σαν ποσοστό αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούμε να τα σκεφτούμε. Το πρόβλημα ποιο είναι, όπως όλα τα κορτικοστεροειδή, ότι όταν τα χορηγείς, ειδικά σε μεγάλες δόσεις στην αρχική φάση, έχουν παρενέργειες. Και οι παρενέργειες μπορεί να είναι από απλές, μπορεί να είναι όμως και μέχρι και πολύ σύνθετες και να οδηγήσουν και στη διακοπή και σε έντονη συμπτωματολογία. Από αυτές τις μελέτες φάνηκε ότι οι ασθενείς πέραν κορτικοστεροειδή είχαν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να διακόψουν τα κορτικοστεροειδή από ότι το πλασίμπο. Και αυτά που κάνανε ήταν σοβαρές λοιμώξεις, μυκητεμίες, κάνανε έρπιζοστήρα. Κάνανε επιγαστρικά άλγη ή έλκη. Είχαν γενικά σοβαρές υπεργλυκαιμίες, υπερτάσεις, υπερτασικές αιχμές. Κάνανε σοβαρές παρενέργειες δηλαδή δίνοντας κορτικοστεροειδή. Οπότε προφανώς τα κορτικοστεροειδή δεν είναι τόσο αθώα και μπορούμε να τα χορηγήσουμε, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τις παρενέργειές τους. Ειδικά σε HIV ασθενείς πρέπει να σκεφτόμαστε το σάρκωμα Καπόζη όταν χορηγούμε κορτικοστεροειδή. Οπότε σε γενικές γραμμές η οδηγία που δεν είναι ακριβώς evidence-based είναι ότι σε επιλεγμένους ασθενείς με φυματίωδη πλευρίτιδα μετά από 2 εβδομάδες, εφόσον παραμένουν συμπτωματικοί μετά από εκκαινοτική παρακέτηση, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να τα χορηγήσουμε. Και επίσης θα έλεγα εγώ σε όλους τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν παρακαιτηθεί, δεν έχουν εκκαινωθεί. Μου τυχαίνουν τέτοιοι ασθενείς σε μένα, οι οποίοι μου έρχονται μετά από 1-2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που έχουν πάρει αγωγή, έχουν βγει, έχουν πάει σπίτι τους, μου τους στέλνουν εμένα να τους δώσω φάρμακα και δεν έχουν εκκαινωθεί, έχουν μεγάλες πολυματικές πλευρίτες. Σε αυτούς τους αρρώστους, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να έχω σαφώς evidence για να το στηρίξω, με το σκεπτικό ότι αυτοί είναι πολύ πιθανό να κάνουν την οθόρακα, εφόσον μετά από 3 εβδομάδες που έρχονται με τεστ αγωγής έχουν πλευρίτες που φαίνονται και εγκυστομένες, εγώ τους χορηγώ κορτικοστεροειδή, δεν μπορώ να σας το στηρίξω με δεδομένα απαραίτητα αυτό, αλλά δεν είναι κάτι παράλογο. Το πεις μετά. Και τώρα θα περάσουμε σε κάποια περιστατικά για να δούμε περίπου το φάσμα της φυματίωδης πλευρίδας. Περιστατικά του ιατρείου, δικά μου είναι αυτά. Αληθινά περιστατικά, δεν έχω πειράξει απολύτως τίποτα. Εγγυημένα, ασθενής 20 ετών, ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, πυρετός από ημερών έως 39. Πολύ ψηλός πυρετός, ξηρός βήχας. Προεξαμήνου η γιαγιά του φυματίωση. Είχε ελεγχθεί τότε, αρνητική μαντού. Και 2 φορές, έτσι. Αρνητική μαντού, είχε φύγει από το ιατρείο με, πώς το λένε, χωρίς οδηγία, γιατί δεν έχει πάρει προφύλαξη, τίποτα. Και έρχεται μετά από 6 μήνες, αυτό είναι το καλοκαίρι, μετά από 6 μήνες και έρχεται με πυρετό στα ΕΠΤΕΠ εδώ, στα δικά μας τα ΤΕΠ. Τον βλέπουν, του κάνουν αυτή την ακτινογραφία που βλέπετε, σας λέω, δεν έχω πειράξει απολύτως τίποτα και του δίνουν και φουροξύμιση, είναι άντολο. Βλέπετε κάτι? Για το εμπύρετο. Βήχα, ξηρό, εμπύρετο. Δεν ξέρω, μάλλον δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό, μάλλον. Δεν το είδαν. Είμαι σχεδόν σίγουρο, δεν ξέρω. Μελητής του Σωτηρία, παλιός, από τις παλιές φουρνιές. Παρακάτω, δεν θα έλεγα όνομα σχέδιος.
Οπότε σε αυτόν τον άρρωστο θα έπρεπε να μετρήσει κάπως ότι έχει μια μικρή πεζοκοτική συλλογή, βέβαια, εφόσον τη βλέπουμε, εφόσον τη δει κάποιος, και ότι υπάρχει και εκεί, δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά στην Ελλάδα. Έλληνας είναι το παιδί, έτσι. Το παιδί έτρεχε μαραθώνιο και τρέχει ακόμα μαραθώνιο. Έτρεξε τον ημιμαραθώνιο σε μια μισή ώρα. Το βάζει στο Facebook, είμαστε φίλοι. Αυτός λοιπόν ο άρρωστος έχει επαφή. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Θα έπρεπε να αξιολογηθεί σαν, πώς το λένε, έτσι δεν είναι. Σαν στοιχείο από το ιστορικό επιδημιολογικό χαρακτηριστικό. Μια πεζοκοτική συλλογή, μοξία εμφάνιση, και είναι ένα επιδημιολογικό χαρακτηριστικό που μας λέει ότι αυτός ο άρρωστος έχει ένα λόγο να υποψιαζόμαστε φυματιώδη πλευρίτιδα, έτσι δεν είναι. Ήρθε ο πατέρας στο εφημέρωμα μια μέρα στην κλινική, στη ΜΕΘ εφημέρωμα, και ήρθε και με βρήκε για να μου πήγε ότι ο γιος του ακόμα κάνει πυρετό και μήπως πρέπει να τον δω κι εγώ. Αυτή ήταν η ακτινογραφία του, όπως καταλαβαίνετε, εφημέρωμα εκείνες από τις μέρες. Παρακεντήθηκε, άντα 59, κάναμε και μια αξονική εδώ, βλέπετε, διήθημα, μικρά κοκκιώματα, ένα διήθημα στον αριστερό άνω λοβό και μια πλευρετική συλλογή. Δεν βάλαμε διάγνωση, παρόλα αυτά ο άρρωστος αυτός πήρε θεραπεία και είναι μια φυσιολογική ακτίνα. Αυτός ο άρρωστος μου φαίνεται δεν βροχοσκοπήθηκε, δεν ήθελα εγώ να βροχοσκοπηθεί, δεν είχα, δηλαδή. Γιατί έχω έναν άρρωστο, ο οποίος έχει διήθημα στον αριστερό αναλογό. Έχει πάρει ζιναντόλ και δεν έχει βελτιωθεί. Όχι. Ήξερα τη γιαγιά του. Εγώ την είχα τη γιαγιά του. Αυτός ήταν οικιακή. Η γιαγιά του είχε νοσηλευτεί στην ίδια κλινική στην οποία τον έστειλε για να παρακεντηθεί. Είχε νοσηλευτεί το καλοκαίρι. Τότε είχε ελεγχθεί. Και όλη η οικογένεια είχε ελεγχθεί. Ο πατέρας είχε πάρει προφύλαξη κτλ. Κανονικά αυτός δεν είχε. Δεν είχε θετική τότε έλεγχο για λανθάνουσα φυματίωση, δεν πήρε τίποτα. 6 μήνες μετά έρχεται με αυτό. Είναι η ιδανική περίπτωση πρωτοπαθούς φυματίωσης. Έτσι τα λέγαμε πριν. Νέος, με επιδημιολογικό παράγοντα, ο οποίος προδιαθέτησε ανάπτυξη φυματίωσης πλευρίτιδας, ο οποίος έρχεται με εικόνα πλευρητικής συλλογής, αυτός έχει και διήθημα, δηλαδή πόσο πιο να στο πει, ας πούμε, ευθέως. Έχει πάρει ζυναντόλ, δεν έχει ανταποκριθεί. Έχει άντα 56, είναι λεμφοκυταρικό εξίδρομα. Σε αυτόν τον άρρωστο, εγώ δεν. Και είχα το θετικό επιπλέον αυτό, ότι ήξερα την. Πώς το λένε, τις ευαισθησίες από το. Ήξερα τη γιαγιά. Άμα πρέπει να ξέρεις τους συγγενείς του άρρωστου. Δεύτερο περιστατικό. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν malpractice. 45χρονος Ρουμάνος, κατάχρηση αλκοόλ, χειρονάκτης ο άνθρωπος, με πυρετό 38, αλλά δεν θυμάται ακριβώς από πότε έχει ξεκινήσει. Έχει μια κακουχία, έχει χάσει και βάρος, καπνιστής, πότες κτλ. Δεν είναι από αυτούς που προσέχουν και τον εαυτό τους. Ήρθε κυρίως για το πλευρετικό άλλο και τον πυρετό, γιατί πια δεν αντέχει άλλο. Με κάνει αυτή την ακτινογραφία που βλέπετε. Πάλι σας λέω, δεν έχω πειράξει απολύτως τίποτα, έτσι. Και μπαίνει εισαγωγή σε μια πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου μας, όπου κάνει η εκκαινοτική παρακέντηση, βγάζει 2 λίτρα, μία ή δύο εκκαινοτικές παρακέντησης, 2 λίτρα πλευρετικό υγρό. Δίνονται ευρέως φάντως αντιβιωτικά, γίνεται και βροχοσκόπηση αυτόν τον άρρωστο και γίνεται εξιτήριο. Αυτή την βγάζει, κάνει μάλιστα και αξονική, βλέπετε εδώ, χαμός, κοιλότητες, ωραία. Παρακέντηση έγινε, κοινωτική σας λέω. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άρρωστος έφυγε από το νοσοκομείο με αυτή τη διάγνωση. Με διάγνωση αδιάγνωση πλευρίτιδας. Ήταν στο αυτό το είδα το ενημερωτικό αυτό το εξιτήριο, το ICD-10 που βάζουν στα εξιτήρια. Ναι. Βγήκε με αυτή τη διάγνωση. Αυτός ο άρρωστος βγήκε με αυτή τη διάγνωση. Γιατί, θα έλεγε καέλα μου, τώρα αποκλείεται. Γιατί. Πρόκειται λοιπόν για μια λεμφοκυταρική πλευρίτιδα, με αρνητική εντός αγωγικών, με χαμηλή άντα, κάτω από 30 όπως είπαμε, με αρνητικό κουαντίφερον, εγγυημένα σας λέω TST μαντού 0, ο οποίος προφανώς μέχρι να βγουν οι καλλιέργειες και από το washing και από το. Και, αν μου φαίνεται, έβγαλε και το πλευρητικό υγρό, έφυγε με διάγνωση αδιάγνωση πλευρητικής συλλογής. Πήρε τα κοινά αντιβιωτικά, τον αδειάστηκε, ανακουφίστηκε λίγο. Και του είπαν πήγαινε σπίτι σου γιατί και έλα ξανά να σε ξαναδούμε. Και μου τον στείλανε εμένα όταν βγήκαν οι καλλιέργειες. Αυτό είναι, δείχνει ένα ότι καλό είναι να προφανώς να κοιτάμε τις εξετάσεις. Ναι, με τεμπέ πνεύμονα ήταν. Τεμπέ πνεύμονα και σπηλαιώδης πνεύμονα και τεμπέ πνεύμονα, έτσι. Εντός ήταν. Δεν είχε κάτι βροχοσκόπη. Τι να έχει κάτι ενδοβροχικά, μωρέ, βροχοσκόπηση. Ενδοβροχικά γιατί να έχει κάτι. Τα washing βγήκαν. Νάτα. Και τα πτύελα βγήκαν. Ούτε βροχοσκόπηση δεν χρειαζόταν, έτσι το καταλαβαίνετε. Από τα πτύελα το έβγαλε. Όχι. Άμεσο αρνητικό, το λέει εδώ, παιδιά. Δεν τους. Α, μοριακά μετά το κάνανε.
Δεν μου βγήκε θετικό, αλλά ήταν ευαίσθητο όλα αυτά. Αλλά όχι, δεν κάνανε. Ξέρετε τι γίνεται, λοιπόν. Μοριακά. Υπάρχει τώρα. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων και στις περισσότερες χώρες το μοριακό είναι σε ένα θετικό άμεσο, κάνω μοριακό έλεγχο και βλέπω, επιβεβαιώνω ότι πρόκειται περί MTB, μυκομπακτήριου τουμπερκουλώσης και δεν πρόκειται περί χ, περί ατύπου, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, νοκάρδιας, πες το ότι θέλετε. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι πρόκειται περί TB και αν έχω κάνει expert, που είναι μια ειδική μοριακή τεχνική, μια από τις μοριακές τεχνικές που λειτουργούν, επιβεβαιώνω και ευαισθησία στη ριφαμπικίνη, που είναι και το πιο σημαντικό αντιφυματικό φάρμακο. Έτσι, με ένα μπάρο, δύο τριγωνιά. Πρώτον, δηλαδή, βρίσκω άμεσο θετικό, OK. Κάνω μοριακό, επιβεβαιώνω ότι πρόκειται περί τουμπερκουλώσης και όχι π.χ. ατύπου. Και πώς το λένε. Και βρίσκω και ευαισθησία στη ριφαμπικίνη αν χρησιμοποιήσω το expert. OK. Αυτό έτσι γίνεται στις περισσότερες κλινικές. Αν δεν το ζητήσετε με τηλέφωνο να σου το πω έτσι π.χ. στη σωτηρία και να πεις, να σας πω, θέλω μοριακό σε αυτόν. Δεν θα σας το βάλουν. Δεν στέλνουν σε όλα τα υλικά που στέλνετε για καλλιέργεια, β' κόκκτο σωτηρία, που είναι χιλιάδες υλικά καθημερινά. Γιατί όποιος μπαίνει μέσα για οτιδήποτε στέλνει και τρία πτήλα για βίτα κοχ. Έτσι. Δεν κάνουν και καλά κάνουν. Γιατί θα πέσει έξω το σύστημα μένει. Οπότε σε έναν άρρωστο που υποψιάσει τη σοβαρά φυματίωση, οφείλετε να πάρετε εσείς και ένα σπίτι. Σας παρακαλώ σε αυτόν το συγκεκριμένο, βάλτε μου και expert, ξέρω εγώ, ή τώρα κάνουν ένα καινούριο. Σε οτιδήποτε υλικό θέλετε. Βροχοσκόπηση, πτήλα, πλευρετικό, ό,τι θέλετε. Μηνυγκίτιδα, κεφαλαινιτίο, ό,τι θέλετε. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν βγάλει άμεσο θετικό, δεν είναι υποχρεωμένοι να σε βάλουν μοριακό. Αν δεν τους δώσετε κλινικές πληροφορίες, δεν τους πάρετε τηλέφωνο, να τους πείτε ότι υποψιάζομαι σοβαρά ότι πρόκειται περί μυκομακτηρίου τουμπερκουλώσης. Ό,τι φυματίωση τόσο πω. Οκ. Κάνουν μετά, δεν έγινε, μετά κάνουν. Όταν βγει θετική η καλλιέργεια, σου κάνουν και ένα μοριακό και σου δίνουν άμεσα ευαισθησίες ισονιαζή ριφαμπικίνη. Αλλά εντάξει, μετά πια είναι θέμα μία-δύο εβδομάδες για να βάλεις έτσι κι αλλιώς να πάρεις κλασικές ευαισθησίες, έτσι δεν είναι. Χρήσιμο κι αυτό για μένα, πολύ χρήσιμο, αλλά παρόλα αυτά ναι, δεν είναι το. Ναι. Καθόταν σπίτι του και μετέδιδε. Τίποτα. Ήταν σπίτι και μετέδιδε. Γιατί σου λέει έχει αρνητική κουαντιφερόντ, ρε παιδί μου. Δεν έχει φυματίωση. Έχει μηδέν μαντού, δεν έχει φυματίωση. Έχει λεμφοκυταρικό εξόδωμα με χαμηλή άντα. Δεν έχει φυματίωση. Είμαστε γιατροί όμως. Αν μου πείτε εσείς εναλλακτική διάγνωση για αυτόν τον άρρωστο, εγώ θα σας παραδεχτώ. Δεν σας έχω, είναι όλα όπως ήταν. Δεν έχω, αλλά δεν είναι ωραιοποιημένα. 90-10 με 1800 κύτταρα. Όχι. Αυτόν τον άρρωστο, ρε παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει φυματίωση. Βρωμάει φυματίωση, σου λέει φυματίωση. Σε παρακαλάει να του βάλεις φάρμακα. Όλο. Το ιστορικό του, το επιδημιολογικό, το κλινικό, το ακτινολογικό. Δηλαδή, μην στηριζόμαστε μόνο, θέλω να πω, α, θα έχει θετική άντα. Καλή εξέταση. Βάσει αυτά που είπαμε πριν, οφείλουμε, λέει, να σκεφτούμε εναλλακτική διάγνωση, έτσι δεν είναι. Εντάξει, όμως είμαστε γιατροί. Δεν πάμε. Αν ήταν έτσι, θα βάζαμε όλα τα δεδομένα σε ένα κομπιούτερ και θα μας έβγαζε ένα αποτέλεσμα, δώσει του αντιφυματικά, ξέρω εγώ. Είμαστε γιατροί. Σε αυτό δεν, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ εναλλακτική διάγνωση, θα μου ήταν εξωφρενικά δύσκολο. Πες. Οπότε ναι, συμφωνούμε. Think TB, treat TB εν ολίγης. Αυτό ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Μπράβο, κύριε. Δεν σας άκουσα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Όλες οι εκτάσεις έχουν και ψευδώς αρνητικά. Τι να κάνουν, ε? Όχι, Ρουμάνο, 45 χρόνια. Παιδιά, δεν υπάρχει τραγούδι, ούτε σε άντρες, ούτε σε ούτε πολυμοφυπρινικά, λεμφοκυταρικά, αυτά. Είμαστε γιατροί, οφείλουμε να σκεφτόμαστε κλινικά, έτσι. Ναι, όχι, όσο θες. Γιατί. Δεν την είδες στην αξονική. Ναι, τι λέμε τώρα, από κλινική, ιστορική. Του... Ναι, πες. Είναι Ρουμάνος. Είναι από μια χώρα που υπάρχει αρκετή ανθεκτικότητα. Ισχύει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτόν τον άρρωστο, μπορεί να εγώ δεν ξέρω αν θα ζήταγα να σας πω την αλήθεια, όπως το λένε. Σίγουρα θα ζήταγα μοριακά από όλα τα υλικά και ειδικά εφόσον γίνεται βροχοσκόπηση, είναι αμαρτία από τα υλικά της βροχοσκόπησης να μην ζητάμε μοριακό, εφόσον υποψιαζόμαστε σοβαρά φυματίωση και δεν την κάναμε για ένα καρκίνο και παρεπιπτόντως στείλει και ένα μοριακό, όπου εκεί παίζεις με το να σου βγάλει κανένα θετικό από τις βλάβες εκεί στις κορυφές και να τρέχεις να δίνεις και αντιφυματικά μαζί με χημειοθεραπεία, χωρίς να απαραίτητα να χρειάζεται. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Παρόλο θα σε αυτόν τον άρρωστο, ναι, θα έστελνα και μοριακά. Ναι, πρώτον. Αν δεν έβαζε διάγνωση. Ούτως ή άλλως αυτός ο άρρωστος, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να φύγει χωρίς θεραπεία.
Προφανώς είχαμε τον κίνδυνο λόγο και επειδή ήταν ακριβώς από Ρουμανία να υπάρχει κάποια πολυανθεκτικότητα, αλλά σίγουρα εν αναμονή των υλικών των σωστών δεν έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει. Πιθανώς και βιοψία, ναι. Αλλά εγώ σε αυτό θα περίμενα τις καλλιέργειες. Θα περίμενα τις καλλιέργειες. Αρνητικό, μια χαρά είναι αυτό. Τίποτα. Κύριος. Από το ιστορικό του παλιότερα ποτέ... Τίποτα. Τίποτα. Ήταν από αυτούς που περάσανε φυματίωση, πιθανώς. Αυτή είναι η τυπική εικόνα της δευτεροπαθής φυματίωσης. Ο άνθρωπος πιθανότητα έχει περάσει φυματίωση κάποια στιγμή στη ζωή του, είχε μεγάλες πολυματικές βλάβες και κάποια στιγμή αυτές ενεργοποιηθήκαν, έκανε αυτό που λέμε ή αναζωπήρωση ή επαναδραστηριοποίηση φυματίωσης επιπλημμένα και έκανε φυματίωση πευρύτιδα. Από άμεση επινέμιση του πεζοκότητα. Εδώ δεν είναι θέμα αιματογενού, λεμφογένου. Είναι από απευθείας, αφού κουμπάει ολόκληρη η κοιλότητα πάνω στον πεζοκότητα. Η εικόνα, η ακτινολογική, έχει κοιλότητες, έχει βλάβες, έχει φύγει από το πρωτοπαθές σύμπλεγμα, έχει πάει πάνω, έχει κάνει δεύτερες με τα πρωτοπαθείς βλάβες, έχει κάνει τρύπες, έχει νόδη στοιχεία, δεν είναι, αυτός είναι δευτεροπαθής φυματίωσης. Υπάρχει και ένα άλλο που το έβαλα σήμερα, μου ήρθε σήμερα αυτός, αλλά δεν το τελείωσα ακριβώς, 18 ετών. Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, ένα παιδάκι πάει σχολείο ακόμα. Ουκρανικής καταγωγής, βέβαια, μια χαρά, Ελληνάκι ουσιαστικά. Πυρετός από ημερών έως 38, πλευρητικό άλγος αριστερά. Μπαίνει στο σωτηρία, παροχετεύει 2 λίτρα. Είναι λεμφοκυταρικό εξίδρωμα, αρνητική καλλιέργεια. Δύο φορές. Αρνητική καλλιέργεια μετά. Αρνητική, πώς το λένε, κυταρολογική 2 φορές από 2 δείγματα που του πήρανε και βγάζει άντα 72. Θα του δίνατε θεραπεία ή όχι? Εμείς του δώσαμε. Εμείς του δώσαμε και είναι αυτός, κύριε Καλομενίδη. Λεμφοκυταρικό εξούδωμα με 72 άντα. Εμείς θα κάναμε βιοψία. Για ανθεκτικότητα. Είναι ότι προέρχεται από μια περιοχή. Σωστό, ειδικά η Ουκρανία. Και μάλιστα πρόσφατο ταξίδι στην Ουκρανία αυτός. Δηλαδή είχε πάει διακοπές το καλοκαίρι στην Ουκρανία. Είχε κάτσει εξ... Και το παιδί πάνω απ' όλα. Ξαρτάται που την κάνεις. Άμα την κάνεις σε άνθρωπο που θα σου κάνει μια ωραία θωρακοσκόπηση βατς, υπάρχουν περίπτωση το σωτηρία να ξεκινήσει για βατς και να έρθει μια τομή από εδώ μέχρι εδώ. Το οποίο το έχω δει και από τον Ευαγγελισμό, για να μην κατηγορούμε μόνο το σωτηρία. Και μετά να παλεύεις στον Πακιστανό τον 30χρονο με το άλγο στο, πώς το λένε, το νευρικό, ας πούμε, από τη θωρακοτομή. Μιλάμε μια θωρακοτομή από εδώ μέχρι εδώ. Ο άνθρωπος, το μοναδικό του πρόβλημα ήταν ότι είχε ένα χρόνιο, τον είχα κάνει, πώς το λένε, έτσι, τζάνκι για τα αναλγητικά. Από το πόνο στο μετά, πώς λέγεται αυτό, μετά τέλος. Πώς το ρακόντομαι αυτό, ένα, πώς το λένε, το οποίο είχε ένα άλγος νευροπαθητικό, το οποίο δεν παίρναγε με τίποτα. Γιατί κάποιος σκέφτηκε ότι μήπως είναι, ξέρω εγώ, ο Πακιστανός, ο 25χρονος, με τον Ευαγγελισμό. Ξεκίνησε να κάνει και έχει και λεμφαδένες, ξεκίνησε να κάνει μέσω θωρακοσκόπηση, μετά κατέληξε να κάνει θωρακοτομή, έγινε ένα και βρέθηκε στο μια τομή από εδώ μέχρι εκεί. Εντάξει, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας βάσει και τις είπαμε, τις κλινικές πληροφορίες και τις υποψίες μας. Πράγματι, το να παραστηριζόμαστε στην άντα λίγο μας εκθέτει στον κίνδυνο της ανθεκτικότητας.